Η χαρά μιας παρέας στον Άγιο Νικόλαο μετατράπηκε σε θρήνο, καθώς άντρας που διασκέδαζε με άλλους δύο συνομιλικούς του έχασε τη ζωή του από ναυτική φωτοβολίδα σήματος κινδύνου καπνού, η οποία έσκασε πάνω του. Στο σημείο που βρισκόμαστε έγινε η τραγωδία το βράδυ της Κυριακής. Το μπαμ που ακούσαμε και βγήκαμε έξω, και έρθω το ασθενοφόρο κατευθείαν, το πήρε το παιδί. Δεν φαινόταν ότι θα είχε αυτή την κατάληξη. Ακούσαμε τον κρότο, ήταν πολύ επιφανικός ο κρότος. Δεν καταλάβαμε όμως ότι έγινε κάτι τέτοιο. Όταν ήρθε το ασθενοφόρο, πήγα, πλησίασα κοντά, το παιδί το είδα. Ήτανε βέβαια χλωμό και αυτό, αλλά είχε τις αισθήσεις. Που λέγανε όλοι ότι όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Δεν μπορούσα να το πιστέψω το πρωί ότι έφυγε αυτό το παλικάρι. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ σε πεζόδρομο περιμετρικά της Λίμνης. Ο άτυχος άντρας σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου με βαριά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ναι, δυστυχώς χθες έγινε αυτό το περιστατικό. Ένας άντρας, ναι, 33 χρονών, από φωτοβολίδα, τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έγινε ανάνυψη στα επίγοντα, διασωληνώθηκε ο ασθενής, οδηγήθηκε στο χειρουργείο, αλλά η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη που δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό χθες στην πόλη του Αγίου Νικολάου, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, δεν εφημέρευε γενικός χειρούργος, όμως ο διευθυντής χειρουργικής είχε δηλώσει τη διαθεσιμότητά του για κάθε επίγον περιστατικό και ήρθε κατευθείαν από το σπίτι του. Δεν υπήρξε καθόλου καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος διασκέδασε με τους φίλους του ενώ είχαν πυροδοτήσει περίπου 20 ναυτικές φωτοβολίδες. Ο ίδιος θέλησε να πυροδοτήσει μία ακόμη, η οποία άγνωστο πώς έσκασε πάνω του. Τραγωδία που συγκλώνησε τον Άγιο Νικόλαο, με συγγενείς και φίλους του άτυχου άντρα να είναι συντετριμμένοι. Οι κακώσεις που είχε στην κοιλιά ήταν πολύ μεγάλες. Ο ασθενής έκανε ανακοπή, δηλαδή μετά από 5 λεπτά μέσα στο χειρουργείο έκανε ανακοπή. Έγινε προσπάθεια ανάνυψης τουλάχιστον μία ώρα, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σώθει. Και αυτό έσκασε και οπωσδήποτε έκανε μεγάλη ζημιά στην κοιλιακή του χώρα. Είχε προσπαθήσει με έναν φίλο του να το ανοίξουν, να το πετάξουν, αλλά ήταν ελαττωματικό από ό,τι έμαθα και δυστυχώς έσκασε στην κοιλιά του. Κλείσαν όλα τα μαγαζιά κατευθείαν. Γενικά πιστεύω ότι όταν υπάρχει τόσο πολύ συσσωρευμένος κόσμος, δεν χρειάζεται να πετιούνται ούτε φωτοβολίδες, ούτε τα πυροτεχνήματα που πετάνε, οπότε το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν ατυχήματα. Όλο αυτό το πράγμα παραδοσιακά συμβαίνει εδώ και χρόνια. Οι δύο φίλοι του συνελήφθησαν για παράνομη κατοχή και πυροδότηση των ναυτικών φωτοβολίδων, ενώ οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο εντόπισαν 10 πυροδοτημένες φωτοβολίδες. Το τραγικό περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια τις τραγικές ελλείψεις σε γιατρούς και όχι μόνο στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο στηρίζεται στο φιλότιμο και στον εθελοντισμό, όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Μανουσάκης. Που μένουν πολλές εφημερίες και νέες κρίσιμες ειδικότητες. Σήμερα καθαρή Δευτέρα δεν εφημερεύει η Γενικός Χειρουργός, δεν εφημερεύει ακτινολόγος και δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος. Δείχνει αυτά τα κενά που υπάρχουν και που στηρίζεται το σύστημα πλέον μόνο στον εθελοντισμό και στην προσπάθεια των ίδιων των εργαζόμενων και των γιατρών. Ο χειρουργικός τομέας έχει ελλείψει αυτή τη στιγμή. Το βασικό μας πρόβλημα είναι οι αναισθησιολόγοι. Επίκειται να μείνουμε είτε με ένα ή χωρίς κανένα αναισθησιολόγο.